Συνεχίζονται συλλήψεις στο πλαίσιο της υπόθεσης με την εγκληματική οργάνωση, η οποία έκλεβε οχήματα, τα παραποιούσε και τα πολλούσε στην αγορά ως μεταχειρισμένα. Το μεσημέρι της Παρασκευής συνελήφθη στη Ζάκυνθο από αστυνομικούς μετά από παραγγελία της ασφάλειας πατρών ακόμη ένα μέλος της εγκληματικής οργάνωσης. Πρόκειται για έναν άνδρα 33 ετών. Ήταν η 15η σύλληψη στο πλαίσιο της υπόθεσης και έγινε μετά από ταυτοποίηση του δράστη από αστυνομικούς. Ως προς τη μεθοδολογία της δράσης, διακριβώθηκε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, αφού διάπραταν κλοπές αυτοκινήτων κυρίως μικρού κυβισμού και με καλή μεταπολιτική αξία, δηλαδή είχαν ζήτηση στα συγκεκριμένα οχήματα, στη συνέχεια παραποιούσαν τα χαρακτηριστικά τους και τα διέθεταν προς πώληση, είτε αυτούσια είτε τμηματικά, σε άλλους πολίτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει δίκτυο πελατών, φτάνοντας στο σημείο να διαπράττει κλοπές κατά παραγγελία. Δηλαδή, αφαιρούσαν συγκεκριμένα μοντέλα αυτοκινήτων, κυρίως για να αντικαταστήσουν άλλο ίδιο τύπου έπειτα από παραγγελία των παράνομων πελατών τους. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις αναζητούσαν οχήματα που είχαν υποστεί βλάβες λόγω τροχαίου ατυχήματος, μέσω ιστοσελίδων αλλά και με φυσική παρουσία τους σε συνεργεία, ακόμη και στο εξωτερικό, τα οποία στη συνέχεια τα αγόραζαν σε πολύ χαμηλή τιμή, τα εισήγαγαν στη χώρα μας, όπου τα ταξινομούσαν. Έπειτα, είτε τοποθετούσαν ανταλλακτικά από τα κλεμμένα αυτοκίνητα σε αυτά, είτε πλαστογραφούσαν τους αριθμούς πλαισίου των κλεμμένων αυτοκινήτων, βάζοντάς τους αριθμούς πλαισίου που είχαν τα αυτοκίνητα που είχαν αγοράσει σε χαμηλή τιμή και τα παρουσίαζαν έτσι τα κλεμμένα ως νόμιμα. Τα συνεργεία δε που εντοπίστηκαν και γινόταν οι μετατροπές των αυτοκινήτων ήταν ένα συνεργείο στην Πάτρα, δύο στην Αθήνα και ένα στον Πειραιά. Τέσσερις πατρινοί, εκ των οποίων ο ένας διατηρεί συνεργείο στο βόρειο τομέα της πόλης, εμπλέκονται στην υπόθεση με τα κλεμμένα γιοταχή, την οποία εξιχνίασε η ασφάλεια Πάτρας. Το κύκλωμα είχε συγκροτήσει μια περίεργη δομή για να εξαφανίζει τα ίχνη του και μέχρι σήμερα είχε αποκομίσει παράνομο όφελος πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Συνολικά έχουμε συλλήψεις 14 ατόμων σε Πάτρα, Ημαθία και Αττική, μεταξύ αυτών και μια γυναίκα. Αρχηγός ένας 48χρονος που είχε σχεδιάσει την κομπίνα από το 2011. Εξιχνιάστηκαν 110 κλοπές αυτοκινήτων. Βρέθηκαν τα 70, τα οποία τελικά θα επιστραφούν σε κατόχους τους. Απόδειξη αυτών των επιτυχιών είναι η εξιχνίαση των 110 κλοπών οχημάτων, η σύλληψη των 14 μελών της εγκληματικής οργάνωσης, η ταυτοποίηση ακόμα 7 συνεργών τους και η ανέβρεση μεγάλου αριθμού κλεμμένων οχημάτων, τα οποία θα τα επιστρέψουμε στους κατόχους τους. Έκλεβαν κυρίως μικρά αυτοκίνητα με καλή μεταπολιτική αξία και τα πουλούσαν είτε ως αυτούσια είτε ως ανταλλακτικά. Σε άλλες περιπτώσεις έβρισκαν τρακαρισμένα αυτοκίνητα ή φθηνά από το εξωτερικό, τους έβαζαν τα ανταλλακτικά από τα κλεμμένα και τα πουλούσαν πολύ πιο ακριβά. Για να καλύψουν τα ίχνη τους, εξαφάνιζαν σε χιτήρια, μετάλλων όσα τμήματα από τα κλεμμένα γιοταχή δεν χρησιμοποιούσαν. Οι δράστες, αφού έκλεβαν τα οχήματα, τα εγκατέλειπαν αρχικά για μικρό χρονικό διάστημα σε γειτονικές περιοχές και όταν εξασφάλιζαν ότι δεν είχαν αναζητηθεί μέσω κρυφού συστήματος GPS, τα μετέφεραν τότε σε ελεγχόμενους χώρους και τα διέλυαν ή τα πολλούσαν όπως ήταν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και να συγχαρώ το διοικητή της και το προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών, οι οποίοι για ακόμη μια φορά, με υπευθυνότητα και ζήλο, προσέφεραν σημαντικά στην ασφάλεια των πολιτών. Σε ό,τι αφορά τα μέλη της οργάνωσης, οδηγήθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής στην Εισαγγελία Πατρών. Ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την 3η 25 Ιουνίου ενώπιον του ανακριτή.